ξεκινήσουμε. Να καλέσω στο στούντιο καταρχάς τον Υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, ο οποίος μας κάνει την τιμή να συμμετέχει και να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση, να ξεκινήσουμε μια πρώτη συζήτηση. Θα καλέσω επίσης ανθρώπους που θα συνεισφέρουν στη κουβέντα που θα κάνουμε αμέσως μετά, δηλαδή τον κύριο Γιώργο Στάση, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, τον κύριο Νικόλαο Ζαχαριάδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ελπέντισον και πρόεδρο του ΕΣΑΗ, και με αυτή την ιδιότητα είμαι σε αυτή την πρώτη, ας πούμε, συζήτηση που θα κάνουμε, και τον κύριο Μίλτο Ασλάλογλου, γνωστό στον ενεργειακό χώρο και γενικό διευθυντή της ΕΣΠΕΝ, του Συνδέσμου των Προμηθευτών. Καλή σας μέρα, σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω όλους. Καλημέρα σας. Ωραία. Καλώ τώρα και τον φίλο και εκλεκτό συνάδελφο και έναν από τους δημοσιογράφους που ξέρει καλά το ενεργειακό ρεπορτάζ, τον Χάρη τον Φρουδόπουλο, που μαζί θα κάνουμε τις πρώτες... Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα, Θοδωρή. Καλημέρα σε όλους. Θα κάνουμε τις πρώτες ερωτήσεις στον Υπουργό. Λοιπόν, μένουμε με τον Χάρη τον Φρουδόπουλο και τον Υπουργό να κάνουμε τις πρώτες έτσι ερωτήσεις, τις εισαγωγικές, και να συνεχίσουμε μετά τη συζήτησή μας. Λοιπόν, να ξεκινήσω, Θοδωρή. Ναι, Χάρη. Λοιπόν, λέω να... Είσαι στη διάθεση του Χάρη, καταρχάς. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πρόσφατα. Η διαχείριση της πρόσφατης καλοκαιρίας επιφύλαξε έναν ιδιαίτερο ρόλο για τις λιγνητικές μονάδες. Την ίδια στιγμή δεν φαίνεται να προχωρούν όλα τα σχέδια που προέβλεπε το ΕΣΕΚ για τη δημιουργία μονάδων φυσικού αερίου. Έχετε πρόθεση να ξαναδείτε το χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των λιγνητικών μονάδων, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν, αυτό το οραματικό και φιλόδοξο σχέδιο γρήγορης απολιγνητοποίησης και απαθρακοποίησης ελληνικής παραγωγής ηλεκτρισμού και τελικά της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας δεν αλλάζει. Είναι μια απόφαση της κυβέρνησής μας, είναι μια απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Είναι μια απόφαση η οποία, κατά την άποψή μας, είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί τελικά προστατεύει τον πλανήτη, προστατεύει τη χώρα μας και συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου η Ευρώπη να είναι η πρώτη ουδέτερη κλιματικά ήπειρος μέχρι το 2050, άρα αυτό δεν αλλάζει. Από εκεί και πέρα, βέβαια, εμείς κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος στη χώρα. Μία από αυτές τις δράσεις είναι αυτό το σχήμα το οποίο έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση, το λεγόμενο σχήμα για τη στρατηγική εφεδρεία, δηλαδή τη δυνατότητα μονάδες οι οποίες δεν θα συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να μπορούν όμως να είναι διαθέσιμες όταν τις χρειάζεται το ηλεκτρικό μας σύστημα. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υπάρχει κάποια ενίσχυση, ώστε πράγματι ο ιδιοκτήτης αυτών των μονάδων, όποιος είναι, να καλύπτει τα έξοδα, ώστε αυτές οι μονάδες να είναι διαθέσιμες εφόσον και όταν υπό έκτακτες συνθήκες τις χρειαστούμε για να διατηρούμε την ασφάλεια του ηλεκτρικού μας δικτύου. Άρα, η απάντησή μου είναι όχι, δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης ελληνικών μονάδων και ναι, προχωρούμε σε διάφορες δράσεις που διασφαλίζουν την σταθερότητα του δικτύου. Η μία, όπως σας είπα, αφορά την στρατηγική εφεδρεία. Άλλες δράσεις όμως, λίγο πιο θα έλεγα μέσω μακροπρόθεσμας, αφορούν την επέκταση, την βελτίωση των διασυνδέσεων, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της χώρας μας με τις γειτονικές χώρες, ώστε να υπάρχει μια έτσι πιο εύκολη και αδιάλειπτη ανταλλαγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν και εφόσον χρειάζεται. Φυσικά όλα τα σχέδια τα οποία κάνουμε για μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα, ώστε να έχουμε παροχή ενέργειας. Θα πούμε και άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για να είναι διαθέσιμη όποτε την χρειαζόμαστε, και άλλες δράσεις οι οποίες τελικά διασφαλίζουν πράγματι την ασφάλεια και την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας που είναι απαραίτητη φυσικά να λειτουργήσει η οικονομία και η κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω. Βεβαίως δεν ήσασταν εσείς όταν ξεκίνησε, δεν ήσασταν υπουργός, όταν ξεκίνησε το Target Model, αλλά είστε ένας άνθρωπος που στον χώρο της ενέργειας έχετε πολλά χρόνια που παρακολουθείτε και έχετε θητεύσει από υπεύθυνες θέσεις. Από την εμπειρία αυτή των μηνών λειτουργίας του Target Model, εσείς τα συμπεράσματα που βγάζετε, ποια είναι, απαιτούνται, λειτουργεί το σύστημα σωστά, απαιτούνται νέες παρεμβάσεις, απαιτούνται νέες ρυθμίσεις?
Ακούσατε, το Target Model ήταν μια τεράστια μεταρρύθμιση, η οποία τελικά έγινε εφικτή στη χώρα μετά από πολλές προσπάθειες και μετά από πίεση και πολλή δουλειά και από τον προκάτοχό μου, τον Κωσίδο Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε σπουδαία δουλειά στο Υπουργείο όσο ήταν. Είναι λογικό στην αρχή να υπάρχουν κάποιες παιδικές, να το πω έτσι, ασθένειες, οι οποίες φυσικά ήδη πήραμε κάποια πρώτα μέτρα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που παρακολουθεί τη λειτουργία του Target Model, έλαβε κάποιες αποφάσεις. Παράδειγμα, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν προσφορές ενέργειας η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από τα τεχνικά ελάχιστα των εργοστασίων. Δεν αμείβονται οι αρνητικές προσφορές. Άρα, πήραμε κάποια μέτρα τα οποία έχουν φέρει αποτέλεσμα, όπως όλοι έχουμε δει. Έχει ισορροπήσει η κατάσταση στην αγορά εξισορρόπησης. Από εκεί πέρα, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρακολουθούμε μέρα-μέρα και ώρα-ώρα το πώς εξελίσσονται τα πράγματα στη λειτουργία του μοντέλου στόχου, του target model, ώστε εφόσον χρειαστεί να λάβουμε και επιπρόσθετα μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Ναι. Υπουργέ, είπατε προηγουμένως ότι είναι προαπαιτούμενο για την ενεργειακή ασφάλεια η μεγάλη διείσδυση στον ΑΠΕ. Το ερώτημα είναι αν αυτή η μεγάλη διείσδυση είναι εφικτή και οικονομικά βιώσιμη και τελικά ποιος θα κληθεί να πληρώσει αυτό το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Θα ξεκινήσω το τελευταίο, κύριε Φλουδόπουλε. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος το πληρώνουν μέσα από το λογαριασμό που τους έρχεται όλοι οι καταναλωτές. Παντός είδους. Είτε αυτοί είναι καταναλωτές επαγγελματικής, να το πω έτσι, ιδιότητος, είτε είναι νοικοκυριά. Άρα εμείς οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διατηρούμε χαμηλά, ανταγωνιστικά, αντιγωνιστικές, να το πω έτσι, τις τιμές ενέργειας, ώστε και η παραγωγική βάση της χώρας και η οικονομία να είναι ανταγωνιστική, αλλά φυσικά και τα νοικοκυριά να μπορούν να είναι ικανά να πληρώνουν και τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικά. Να αντιμετωπίσουμε φυσικά εδώ και το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας, το οποίο είναι ένα πανευρωπαϊκό και όχι μόνο φαινόμενο, το οποίο έρχεται και στη χώρα μας και θα το αντιμετωπίσουμε ήδη και θα το αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον με διάφορες δράσεις. Άρα τελικά θα πρέπει να είναι προσιτές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και ανταγωνιστικές οι τιμές για την παραγωγική βάση της χώρας και την ελληνική οικονομία. Πώς μπορεί να το πετύχει κάποιος αυτός? Αυτό θα σας πω. Πρώτον, παράδειγμα, μέσα από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες υπάρχουν για να μπορούμε να έχουμε τις χαμηλότερες τιμές σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των παραγωγών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Άρα έχουμε τους διαγωνισμούς, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταθέσει ήδη το νέο σχήμα για τους διαγωνισμούς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε την έγκριση, όπου εκεί θα υπάρχει και αυτό το οποίο είναι ένα ζητούμενο από την αγορά, δηλαδή ένας διαχωρισμός μεταξύ των τεχνολογιών, μεταξύ φωτοβολταϊκών και αιωλικών, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και διαφορετικά τα κόστη της κάθε τεχνολογίας, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα διαγωνιστικές διαδικασίες για να πετυχαίνουμε τις χαμηλότερες τιμές αποζημίωσης προς αυτούς τους παραγωγούς. Πρώτον. Δεύτερον, είπα και πάλι ότι οι διασυνδέσεις με τους γείτονές μας βοηθούν ώστε τελικά να αυξάνεται ο ανταγωνισμός της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά να πέφτουν οι τιμές. Όπου μπαίνουν ανταγωνιστικές διαδικασίες, έχουμε μείωση των τιμών, άρα τελικά όφελος για τους καταναλωτές. Είτε αυτή είναι νοικοκυριά, είτε αυτή είναι επαγγελματικοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Να πω κάτι σημαντικό εδώ, ότι εχθές είχα μια τηλεδιάσκεψη με τον Αιγύπτιο ομολογό μου, τον Υπουργό Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αιγύπτου, τον κύριο Σάκερο, που εκεί συζητήσαμε την υπογραφή ενός μνημονίου μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Αιγύπτου. Ένα φιλόδοξο έργο, ένα ρομαντικό έργο, το οποίο και αυτό δείχνει όμως το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε το χώρο, τον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι διασυνδέσεις βοηθούν στην αύξηση του ανταγωνισμού. Επίσης, επειδή εδώ θα χρειαστεί να εγκαταστήσουμε και να υπάρξουν επενδύσεις σοβαρές ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργειας, πράγματι για να μπορούμε να αξιοποιούμε στο σύνολο την ενέργεια που προέρχεται είτε από τον ήλιο είτε από, είτε από τον άνεμο. Αυτές οι επενδύσεις εμείς σχεδιάζουμε να χρηματοδοτηθούν μέσα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Χρηματοδοτώντας λοιπόν, μετά από έγκριση φυσικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τέτοιες επενδύσεις
στον ηλεκτρικό κλάδο, μειώνουμε το επενδυτικό κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να ανακτηθεί τα επόμενα χρόνια. Χρηματοδοτώντας λοιπόν και συμβάλλοντας στο CAPEX, όπως λέμε, δηλαδή στο κεφάλαιο που επενδύεται, και καλύπτοντας ένα κομμάτι αυτό από επιχορηγήσεις, από επιδοτήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφόσον φυσικά εγκρίνονται αυτές οι επενδύσεις και είναι επιλέξιμες, καταλαβαίνω ότι τελικά μειώνουμε την ανάκτηση του επενδυμένου κεφαλαίου, άρα το κόστος προς καταναλωτές. Αυτά είναι κάποια από τα μέτρα τα οποία παίρνουμε, γιατί ο στόχος μας, επαναλαμβάνω, είναι να κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Κύριε Υπουργέ, αυτό σχετίζεται και με την εξέλιξη των θεμάτων που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, των ετοιμάτων για μηχανισμούς και τα λοιπά. Είστε αισιόδοξος για αυτά που προηγουμένως μας είπατε όσον αφορά την ένταξη στις στρατηγικές εφεδρίες των μονάδων της ΔΕΗ, αλλά και για τη λειτουργία των προϊόντων αυτών που η ΔΕΗ υποχρεώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει προς τους προμηθευτές σε χαμηλότερη τιμή? Φυσικά, είμαι αισιόδοξος, είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί η δουλειά που γίνεται είναι πολύ σοβαρή και πολύ σημαντική από τα στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μία ομάδα, οι περισσότεροι από αυτούς που συμμετέχουν σε αυτήν την ομάδα είναι στελέχη του Υπουργείου, είτε εταιριών όπου μέτοχος, βασικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο, και δείχνει τελικά πόσο σε όλους αυτούς, στον οργανισμό, στο γενικότερο οργανισμό του ελληνικού, που έχουν σχέση τέλος πάντων με το δημόσιο και με την πολιτεία, υπάρχουν εκπληκτικές προσωπικότητες, άνθρωποι με τεράστια τεχνογνωσία, που τελικά με αυτούς εμείς τραβάμε μπροστά και σχεδιάζουμε το μέλλον του ενεργειακού κλάδου για την Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια και, επαναλαμβάνω, για τις επόμενες δεκαετίες. Τώρα είναι η στιγμή που σχεδιάζουμε τον ενεργειακό κλάδο τις επόμενες δεκαετίες και τις επόμενες 20ετίες. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υδρογόνο, όλα αυτά τα σπουδαία έργα. Φυσικό αέριο, το οποίο θα συμβάλλει σημαντικά, βέβαια, σε αυτή τη μετάβαση που θέλουμε να κάνουμε ως καύσιμο βάσης. Άρα θέλω να πω ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί έχει γίνει σπουδαία δουλειά από αυτή την ομάδα στα αιτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους θεσμούς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνάντηση και στη τηλεδιάσκεψη που είχαμε την Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για τον ανταγωνισμό, την κυρία Βεστάγκερ, είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, όπου φάνηκε ότι τα πράγματα, να το πω έτσι απλά, περπατάνε καλά, έτσι όπως θέλουμε. Φυσικά, ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις και των ευρωπαϊκών οδηγιών και των κανονισμών της Ευρώπης. Άρα, είμαι πολύ αισιόδοξος, έχουμε αρκετά σχήματα καταθέσει και έπεται να καταθέσουν κι άλλα. Έχουμε τη στρατηγική εφεδρεία, έχουμε μια υπόθεση που αφορά το αντιτράστ, το λεγόμενο, μια παλιά υπόθεση που έρχεται από τις προηγούμενες δεκαετίες, θα έλεγα, και αφορά τη ΔΕΗ, και αυτή οδεύει στη λήξη της, στην ολοκλήρωσή της. Έχουμε καταθέσει και έπεται να καταθέσουμε σχήματα που αφορούν την αποθήκευση ενέργειας, ένα capacity mechanism για την επόμενη πενταετία και παραπάνω, θα πω, το οποίο θέλουμε να το καταθέσουμε, ένα μηχανισμό CRM μέχρι τον Ιούνιο φέτος, ώστε και αυτός γρήγορα να πάρει έγκριση, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν και επενδύσεις που αφορούν την ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό αέριο, που θα μπορέσουν αυτές οι επενδύσεις και αυτά τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο θα συμβάλλουν στην σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου στη χώρα μας. Και μία σειρά από άλλα τα οποία έχετε ακούσει, αναφέρομαι στα διμερή συμβόλαια, τα πράσινα διμερή συμβόλαια, τα Green PPAs. Στοχεύουμε πολύ και γρήγορα να μπορέσουν να συναφούν τέτοιες συμβάσεις μεταξύ παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλουμε πολύ τέτοια συμβόλαια διμερή, τέτοιες συμβάσεις, αν μπορούσαν, αν είναι δυνατόν, να συμβούν και εντός του 2021, πάντως σίγουρα εντός του 2022, γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι και θα πρασινίσουμε μεγάλους κλάδους που συμβάλλουν
στην ελληνική οικονομία, παράδειγμα η βιομηχανία, η μεταποίηση, αλλά και ο τουριστικός κλάδος από μια πλευρά, αλλά και θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, άρα στο πρασίνισμα συσσαγωγικά της παραγωγικής μας βάσης και στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Ελλάδας. Υπουργέ, να αλλάξουμε λίγο την αγορά και να περάσουμε λίγο και στο φυσικό αέριο. Στην αγορά του φυσικού αερίου, ένας καταλύτης αλλαγών και διαφοροποιήσεων του στάτους που υπάρχει είναι οι επικείμενες αποκρατικοποίησεις, η διπλή αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών. Όμως, έχουμε την αίσθηση ότι διαρκώς η διαδικασία πηγαίνει όλο και προς τα πίσω. Είναι έτσι, είναι πραγματικότητα αυτή η αίσθηση? Πώς εξελίσσεται η υπόθεση? Εμάς στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι ιδιωτικοποιήσεις και έχουμε αρκετές που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή, λαμβάνουν χώρα στο Υπουργείο μας. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΠΑ Υποδομών, τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα τα θέματα. Επίκενται και κάποιες νομοθετικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να μπορέσουν να επιταχύνουμε τον διαγωνισμό. Θα πάει, πιστεύουμε, πολύ καλά αυτός ο διαγωνισμός. Με και την ΔΕΠΑ Εμπορίας, φυσικά, όπως ξέρετε, έχουμε κάνει ότι η προετοιμασία είναι απαραίτητη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Όπως γνωρίζετε, προβληματιζόμαστε από αυτήν την ανοιχτή υπόθεση, τη δικαστική υπόθεση που υπάρχει, τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και ενός μεγάλου καταναλωτή. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί κάποιους δισταγμούς. Από εκεί και πέρα, όμως, εμείς προχωράμε κανονικά και βέβαια θα δούμε πώς η αγορά θα αντιμετωπίσει την λόγω ιδιωτικοποίηση. Άρα, όχι, δεν έχουμε κανένα δισταγμό στο να προχωρήσουμε τις ιδιωτικοποίησεις και ναι, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό αυτές να ολοκληρωθούν το συντομότερο. Ωραία. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτές τις πρώτες απαντήσεις του